να υπαχθεί η περιοχή του νοσοκομείου του Πύργου στην άγωνη ζώνη Α. Να πάρουν κίνητρα οι γιατροί οικονομικά και κίνητρα εξέλιξης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στην Αθήνα θα μεταβεί ίσω με το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, από κοινού με εκπροσώπους φορέων και συλλόγων, προκειμένου να συναντηθεί με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και να προχωρήσουν σε παράσταση διαμαρτυρίας. Κύριο αίτημα αποτελεί η ένταξη της Ηλίας σε άγωνη ζώνη, ώστε να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα προβλήματα της έλλειψης γιατρών σε νευραλικές κλινικές των νοσηλευτικών μονάδων και κυρίως της παθολογικής κλινικής του Πύργου, η οποία επί σειρά εβδομάδων παραμένει με έναν γιατρό. Θα πάμε λοιπόν αύριο εκεί, με δυνατή παρουσία και φωνή, να πούμε στον Υπουργό ότι είναι απαράδεκτο μια ευρωπαϊκή δημοκρατική χώρα να λέει ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα για την υγεία των ανθρώπων. Είναι απαράδεκτο και υποκριτικό. Και περαιτέρω, πέρα από τις πολιτικές ευθύνες, δημιουργεί και ποινικές ευθύνες σε όσους δεν εξαντλούν τις διοικητικές δυνατότητες να καλύψουν αυτό το κενό. Η κινητοποίηση αυτή που αποφασίστηκε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου της 30ης Νοεμβρίου έρχεται ως απόρρια της απόρριψης του Υπουργού Θάνου Πλεύρη στα δύο αιτήματα του Δημάρχου Πύργου για συνάντηση μαζί του, από κοινού με εκπροσώπους φορέων. Δεν απέμεινε άλλη πρωτοβουλία, εκτός το να πάμε απρόσκλητοι βέβαια, αλλά θα πάμε στο Υπουργείο Υγείας, γιατί για το Υπουργό Υγείας ο κ. Πλεύρης έχει αρνηθεί δύο φορές τα αιτήματά μας, τα αιτήματα όλων των φορέων της πόλης, να μας δεχτεί. Άρα υπάρχει άρνηση διαλόγου, δεν είναι αποδεκτό στη δημοκρατία αυτό, η εξουσία να αρνείται να συζητήσει για τι θέμα, για το θέμα της υγείας. Την ίδια στιγμή η κατάσταση στο νοσοκομείο του Πύργου έχει φτάσει στο απροχώρητο. Ο κίνδυνος παύσης της λειτουργίας της παθολογικής κλινικής είναι πιο ορατός από ποτέ, ενώ οι υπόλοιπες κλινικές στην ουσία υπολειτουργούν. Οι ασθενείς ταλαιπωρούνται, ενώ υποβάλλονται σε κινδύνους που έχουν να κάνουν ακόμα και με την ίδια τους τη ζωή. Στοιχειωδώς δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις που και το Σύνταγμα επιβάλλει να τις στηρούν οι αρχές. Το νοσοκομείο του Πύργου δεν λειτουργεί. Χωρίς παθολόγους, γενικό νοσοκομείο δεν υπάρχει. Υπολειτουργεί σε επικίνδυνο βαθμό. Γενικώς είναι παρατηρητές σε μια τραγωδία. Οι γιατροί, είδατε, λιποθυμούν από την πολλή δουλειά. Οι γιατροί λιδωρούνται και ζουν σκηνές βίας από αγανακτισμένους πολίτες.